Σίγουρα είμαστε στεναχωρημένοι στο ότι μετά από 2 αγωνιστικές μέσα στην έδρα μας δεν πήραμε τίποτα από βαθμούς, ενώ πιστεύω ότι αξίζαμε να πάρουμε πολλά περισσότερα. Υπάρχουν μερικές φορές που στη ζωή γενικά αλλά και στο ποδόσφαιρο, κατά την άποψή μου, πρέπει πρώτα να νικάς τον εαυτό σου και μετά να σε κερδίζει ο αντίπαλος. Ο εαυτός σου θα σε νικήσει όταν θα δώσει χώρο στο άγχος να σε κατακτήσει, θα σε νικήσει όταν ξεχνάς ότι ο κόσμος έρχεται στο γήπεδο γιατί αγαπάει την ομάδα, αν και αυτό μας φορτώνει μερικές φορές με άγχος. Θα σε νικήσει όταν γινόμαστε ευάλωτοι κάθε φορά που ψάχνουμε για εύκολο θύμα για τα λάθη μας, και μας νικάει ο εαυτός μας κάθε φορά που επιτρέπουμε στο αντιποδόσφαιρο να μας εκνευρίσει. Αυτό που χρειάζεται η ομάδα αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου, είναι παρακίνηση, είναι ψυχολογία. Να ανεβάσουμε την ψυχολογία των παικτών και κυρίως αυτοπαρακίνηση. Τι σημαίνει αυτό, η αυτοπαρακίνηση? Σημαίνει να στέκεσαι όρθιος όταν γκρεμίζεται γύρω σου ο κόσμος επειδή δέχτηκες ένα γκολ, ενώ πιστεύεις ότι είσαι καλύτερος, ενώ πιστεύεις ότι έχεις κάνει ευκαιρίες, ενώ πιστεύεις ότι δουλεύεις πάρα πολύ και δεν κερδίζεις αυτό που αξίζεις. Σήμερα χρειάζεται περισσότερο από όλα αυτό η εμπιστοσύνη και η αυτοπαρακίνηση στην ομάδα αυτή. Κατά την άποψή μου, δεν αξίζαμε τις δύο ήττες. Αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε είναι τη συνέχεια. Όπως έχω πει πολλές φορές, έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα. Σε αυτούς τους παίκτες που μερικοί δεν τους σέβονται, και είμαι σίγουρος ότι θα ανακάψουμε. Αυτά. Όχι, δεν νομίζω ότι έχει χαθεί με δύο ήττες. Γιατί η ομάδα μπήκε μέσα στο γήπεδο και έπαιξε. Δεν ήταν καλύτερος ο αντίπαλος και την κέρδισε. Είχα πει από την αρχή ότι εμείς προσπαθούμε να έχουμε ένα στυλ παιχνιδιού, να επιβάλλουμε το ρυθμό μας, να παίζουμε ποδόσφαιρο, να έχουμε το πλάνο μας, και αυτό κάναμε στις 3 πρώτες αγωνιστικές. Δεν ήταν δηλαδή ο αντίπαλος που ήταν καλύτερος μας και θα πούμε στο τέλος ότι μας κέρδισε ένας καλύτερος αντίπαλος. Βέβαια πρέπει να διορθώσουμε κάποια πράγματα, ίσως την τακτική μας, ίσως τη στρατηγική μας στο παιχνίδι. Δεν συμφωνώ με αυτό που λένε πολλοί, λες και εμείς δεν το ξέρουμε ότι είναι άλλο η Football League και άλλο η Super League. Βεβαίως το γνωρίζουμε, αλλά εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να επιβάλλουμε το ρυθμό μας. Δεν πιστεύω ότι χάθηκε αυτό το DNA, η νοοτροπία αυτή την έχουμε, γιατί έτσι μπαίνουμε στα παιχνίδια. Στο ποδόσφαιρο όμως δυστυχώς, εμείς αυτές τις 2 αγωνιστικές, ίσως το μοναδικό μας λάθος στο γήπεδο, το πληρώνουμε. Βεβαίως πρέπει να διορθώσουμε, επαναλαμβάνω, πολλά πράγματα σαν ομάδα. Όπως είπα, να μην επιτρέπουμε να μας νικάει ο εαυτός μας και να εκνευριζόμαστε με το αντιποδόσφαιρο του αντιπάλου. Θα πρέπει να βρίσκουμε τρόπους εκεί να επιβάλλουμε πάλι το ρυθμό μας και να μην μας κυριεύει το άγχος όταν δεχτούμε έναν γκολ. Εκεί θα είμαστε μεγάλη ομάδα, είμαστε ο Ηρακλής και πρέπει να αντιδράμε. Αυτό θα είναι ένα θέμα που πρέπει να το δουλέψω πάρα πολύ στα παιδιά αυτά. Είναι δύσκολο στην ψυχολογία ενός παίκτη και στην ψυχολογία, το καταλαβαίνετε καθημερινά, όταν βλέπεις ότι προσπαθείς, χάνεις ευκαιρίες, έχεις το ρυθμό, είσαι καλύτερος, να σε αδικεί η μπάλα. Όμως αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, έτσι είναι. Κοιτάξτε, είναι πάντα το ποιος θα παίξει στον αγώνα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Εξαρτάται το πώς εγώ επιλέγω να παίξει η ομάδα ανάλογα με τον αντίπαλο. Όπως έγινε και την προηγούμενη εβδομάδα, επιλέξαμε να παίξουμε με 2 επιθετικούς,
για τους λόγους που εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να σκοράρουμε γρήγορα με την πίεση και με το pressing που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αυτό έγινε αρκετές φορές. Τώρα, όσον αφορά αυτή την ερώτηση, είναι δύο παίκτες με τα ίδια χαρακτηριστικά περίπου, έχουν ποιότητα και οι δύο, και στη διάρκεια του πρωταθλήματος, επειδή υπάρχουν πολλά μας, μπορεί να συμβεί και αυτό. Αυτοί οι παίκτες, οι περισσότεροι, φέραν την ομάδα εδώ που είναι. Δεν είναι κομψό να λένε ότι δεν μπορούν στη Super League. Είναι προβληματικό ότι η ομάδα κάνει πολλές ευκαιρίες και ότι σε αρκετές στιγμές κάνει την υπερβολή σε προσπάθειες να συγκεκριθεί άμεσα. Σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο θα έλεγα ότι είναι το σπουδαιότερο, να βάλεις το σπουδαιότερο πράγμα στο ποδόσφαιρο είναι να σκοράρεις. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο, να βάλεις τον γκολ. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μην χάσουμε το στόχο μας. Ο στόχος μας είναι μέσα από, και τη φιλοσοφία μας είναι μέσα από το καλό ποδόσφαιρο, μέσα από τον τρόπο που εμείς θέλουμε, το πώς θα παίζουμε να κερδίσουμε ένα μάτς. Έρχονται ευκαιρίες. Έχω πει ότι το γκολ παίζει ρόλο η αυτοπεποίθηση. Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν πιστεύω στην τύχη. Πιστεύω ότι χρειάζεται πάθος, ψυχή, αυτοπεποίθηση για να σκοράρεις. Όμως αυτά όλα πρέπει να τα δουλεύουμε και τα δουλεύουμε όλη την εβδομάδα. Όταν οι παίκτες, για να πάω στην προηγούμενη ερώτηση λίγο, ακούνε αυτά που ακούνε, δεν είναι ωραίο πράγμα. Αυτούς τους παίκτες εγώ τους πιστεύω. Αυτοί οι παίκτες δώσαν χαρά. Κάτι ακόμα. Η ομάδα, θέλω να πω ότι όταν πέσει τους πόρους δεν σκάρει και πάλι το πω ότι λέξει υπερβολή. Είναι θέμα που το πείσεις αυτό. Για αυτό δηλαδή. Κοιτάξτε, νομίζω ότι στο τελευταίο παιχνίδι με τον, με τον Λεβαδιακό η ομάδα κατά την άποψή μου έδειξε καλύτερο πρόσωπο από ό,τι στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Θεωρώ ότι είχε πολλά σουτ. Αυτή είναι η άποψή μου. Βέβαια, λίγα ήταν στο στόχο στην εστία. Υπάρχει αυτό το θέμα της αυτοπεποίθησης που μπαίνει μέσα στο μυαλό των παικτών και δεν το πιστεύουν τόσο πολύ. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όπως είπα, αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε παρακίνηση στους παίκτες και κυρίως αυτό που είπα είναι σημαντικό, η αυτοπαρακίνηση, ο κάθε παίκτης από μόνος του να παρακινήσει τον εαυτό του με τη βοήθεια όλων μας για να μπορεί να πιστεύει και να σκοράρει, ότι θα σκοράρει. Σίγουρα το παιχνίδι αυτό είναι δύσκολο με την έννοια ότι ο αντίπαλος δεν έχει πάρει βαθμό παρόλο το δύσκολο πρόγραμμα που είχε στην αρχή. Στα παιχνίδια που τον είδα, κυρίως τα δύο τελευταία με τον Ατρόμητο και τον Ολυμπιακό, με τον Ατρόμητο θα έλεγα ότι ήταν άξιο να πάρει βαθμούς, φαίνεται ότι είναι μια καλή ομάδα με έναν έμπειρο προπονητή. Εμείς θα πρέπει να δούμε τη στρατηγική μας και την τακτική μας σε αυτό το παιχνίδι, πώς θα παίξουμε, για να πάρουμε τους βαθμούς της νίκης, γιατί τους χρειαζόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό να αντιδράσουμε μετά από αυτά τα δύο αποτελέσματα, τα όχι καλά αποτελέσματα που είχαμε και στεναχωρήσαμε τον κόσμο μας, και επαναλαμβάνω ότι πρέπει να το κάνουμε γιατί είμαστε ο Ηρακλής. Ένα κομμάτι απάντησης. Κοιτάξτε, αυτά τα στατιστικά είναι ένα σημαντικό κομμάτι στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο και σε όλα τα αθλήματα. Ξέρετε όμως, μερικές φορές δεν παίζουν ρόλο.
παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε περίπου 72% κατοχή μπάλας, είχαμε τελικές, 18 τελικές, το σκορ ήταν 0-1. Αυτό που μετράει είναι η ουσία, είναι το αποτέλεσμα. Επαναλαμβάνω ότι εμείς θέλουμε μέσα από το δικό μας στυλ και τον τρόπο παιχνιδιού να πάρουμε το αποτέλεσμα. Σίγουρα όμως θα πρέπει να γίνουμε πιο έξυπνοι, να λειτουργούμε καλύτερα σε κάποιες φάσεις του παιχνιδιού. Θα το αναφέρω, όπως ας πούμε ότι δεχτήκαμε και στα δύο παιχνίδια, δεχτήκαμε γκολ στο τέλος του ημιχρόνου και στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, ενώ ήμασταν πολύ καλύτεροι εκεί, λίγο να χάσουμε την αυτοσυγκέρδωσή μας. Έχουμε χάσει την αυτοσυγκέντρωσή μας και δεν λειτουργήσαμε καλά στα γκολ που δεχτήκαμε. Πρέπει να το διορθώσουμε και αυτό. Είμαι σίγουρος ότι θα αντιδράσουμε και θα πάρουμε αποτέλεσμα. Πώς πάνω σε αυτό που είπατε νωρίτερα και για τους παίκτες, με τα σχόλια και την κριτική που ακούτε και εσείς καθημερινά, διαφοροποιείτε, για παράδειγμα, ο Μαζάρας στην Κατερίνη, ναι, δεν κάνει ακόμα ένα δύο. Αυτό έχει να κάνει και με εσάς. Καλός ο προπονητής στην Κυπηλίνη, δεν είναι καλός ο προπονητής στο Παρτάνι. Να σας πω. Είναι άλλο η κριτική και άλλο ο μη σεβασμός στους παίκτες και στον προπονητή. Είναι άλλο αυτό, είναι διαφορετικό πράγμα. Ο μη σεβασμός στους παίκτες και στον προπονητή της ομάδος του Ηρακλή προέρχεται από κάπου. Από ανθρώπους που μπορούν εύκολα να πούνε πράγματα τα οποία προσβάλλουν. Εγώ δεν θα το κάνω αυτό. Δεν θα προσβάλλω κανέναν, δεν έχω προσβάλει ποτέ κανέναν, ούτε τον κόσμο που είμαστε υποχρεωμένοι απέναντί του να του δώσουμε χαρές πάλι, γιατί επαναλαμβάνω, είμαστε Ηρακλής και πρέπει να αντιδράσουμε, πρέπει να του δώσουμε χαρές, αλλά δεν θα επιτρέψω και δεν επιτρέπω σε κανέναν να μη σέβεται τους παίκτες μου. Είναι άλλο η κριτική. Η κριτική, είμαστε στον χώρο του ποδοσφαίρου, πρέπει να τη δεχόμαστε, να την αντέχουμε και όχι να μας αγχώνει. Αυτή είναι η δουλειά μας. Θα δεχτούμε και κριτική. Μιλάω για τον σεβασμό που δείχνουν απέναντι στην ομάδα κάποιοι άνθρωποι που μπορούν πολύ εύκολα να πούνε λόγια τα οποία προσβάλλουν την ηθική ενός ανθρώπου, τη δουλειά του, την προσπάθεια. Το να δεχτώ κριτική εγώ ότι έκανα λάθος στην επιλογή ενός παίκτη που τον έβαλα στην εντεκάδα ή η ομάδα δεν έπαιξε καλά ή οτιδήποτε, αυτό είναι η δουλειά μου και το δέχομαι. Και μάλιστα ένας προπονητής κατά την άποψή μου πρέπει να έχει ανοιχτά τα αυτιά του, ανοιχτά τα μάτια του, να ακούει και πιθανόν να ακούσει και κάτι σωστό από την κριτική αυτή. Αλλά μιλάω για τον σεβασμό που δεν δείχνουν μερικοί στην ομάδα και στους παίκτες. Στους παίκτες που ανεβάσαν την ομάδα, στους παίκτες που δείξανε στο πρωτάθλημα όλο. Και δεν μιλάω για το περσινό πρωτάθλημα που είναι εντελώς διαφορετικό, με τις ομάδες που παίξαμε. Αυτοί οι παίκτες είναι που βάλαν γκολ και κερδίσαν τον Αστέρα Τρίπολης και ξεσηκώσαν όλη την Ελλάδα και τον κόσμο του Ηρακλή. Δεν μπορεί ξαφνικά αυτός ο παίκτης να μην μπορεί να παίξει. Δεν το έχω κάνει ποτέ εγώ να το περάσω στην ομάδα μου. Όχι, δεν έχει περάσει στους παίκτες αυτό. Δεν έχει περάσει την ομάδα. Αυτό που σίγουρα θέλουν τα παιδιά και θέλουμε όλοι μας είναι αυτό που είπα, να αντιδράσουμε γρήγορα για να έρθει καλή ψυχολογία, γιατί όλοι μας εξαρτώμαστε από το αποτέλεσμα, η ψυχολογία μας εξαρτάται από το αποτέλεσμα, ψυχολογία του κόσμου. Σίγουρα θέλουν τα παιδιά να κερδίσουμε, να πάρουμε αυτό που αξίζουμε, γιατί αυτό που έχουμε στο μυαλό τους με τις καθημερινές συζητήσεις που κάνω είναι ότι δεν αξίζουμε να έχουμε δύο ήττες σε αυτά τα δύο παιχνίδια, με βάση της εικόνας που είχαμε. Όχι ότι η εικόνα ήταν η καλύτερη, αλλά δεν ήταν καλύτερος ο αντίπαλος. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν προώροι τελικοί ή δεν συμφωνώ με μια έκφραση που λέγεται συνήθως αγώνα ζωής ή θάνατος. Ζωής ή θανάτου. Η ζωή και ο θάνατος είναι κάτι πολύ σημαντικά πράγματα.
Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να μπαίνουμε μέσα να το χαιρόμαστε, όσο μπορούμε να μην αγωνόμαστε. Το έχω πει και άλλη φορά ότι είναι ένα πολύ ωραίο επάγγελμα που κάνουν αυτά τα παιδιά, που κάνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές, και όποιος μπαίνει μέσα για να το χαρεί θα είναι και καλός, χωρίς άγχος. Να εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ, γιατί ίσως παρεξηγήθηκα στο τέλος του αγώνα με αυτό που είπα. Όταν λέω δεν θα αλλάξουμε το στυλ του παιχνιδιού και τη φιλοσοφία μας, εννοώ ότι εμείς θέλουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο για να κερδίσουμε. Αυτό δεν θέλω να το αλλάξουμε. Δεν μπορεί ο Ηρακλής να παίζει αντιποδόσφαιρο για να κερδίσει. Η σκοπιμότητα μέσα στο παιχνίδι, η εξυπνάδα, παίζει σημαντικό ρόλο. Αυτά βεβαίως πρέπει να τα έχουμε μέσα στο παιχνίδι μας. Η τακτική μας, η στρατηγική μας, και ίσως η στρατηγική και η τακτική σε αυτό το παιχνίδι που έρχεται μπροστά μας, να την αλλάξουμε. Δεν θα πάμε όμως να κλειστούμε στην άμυνα και να κλωτσάμε τις μπάλες έξω από το γήπεδο για να πάρουμε ένα αποτέλεσμα, ένα χ, ή να πέφτουμε κάτω και να κάνουμε καθυστέρηση και να προσβάλλουμε το άθλημα και τον κόσμο που έρχεται στο γήπεδο. Θα έχουμε τη στρατηγική μας, θα πρέπει να είμαστε έξυπνοι, την τακτική μας, μέσα από τον τρόπο που θέλουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Αυτό κάνουμε. Αυτό είπα ότι δεν θα αλλάξει, γιατί, επαναλαμβάνω, είμαστε ο Ηρακλής. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό το πράγμα εμείς. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Θα το πείτε σε κάποιες αλλαγές σχετικά με τα τρία πρώτα παιχνίδια. Έχω πει πολλές φορές ότι το εξαρτάται η εντεκάδα από το πώς κάνει προπόνηση ο κάθε παίκτης. Όταν είσαι ο Ηρακλής πρέπει να έχεις το μυαλό σου 100% στην ομάδα και στο στόχο της. Δεν μπορείς να τον έχεις αλλού. Και αν δεν είσαι καλός δεν θα παίξεις, όποιος κι αν είσαι. Ευτυχώς κάποια παιδιά που εγώ δεν ξεχνάω τη βοήθεια που έχουν δώσει και ότι είναι καλοί παίκτες, είναι σε καλή κατάσταση τώρα και ίσως πάρουν χρόνο συμμετοχής. Θα επαναλάβω ότι όταν είσαι ο Ηρακλής υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις και δεν επιτρέπεται σε κανέναν να έχει το μυαλό του αλλού εκτός από την ομάδα και το στόχο της ομάδας. Τώρα ευτυχώς αυτά τα παιδιά είναι εδώ προσιλωμένα. Τα προηγούμενα παιχνίδια 1-2 παίκτες δεν ήταν εδώ. Το μυαλό τους ήταν αλλού. Θα πω το ίδιο. Όταν είσαι ο Ηρακλής οι απαιτήσεις είναι μεγάλες. Δεν έχεις το δικαίωμα να παίξεις αν το μυαλό σου και η ψυχή σου δεν είναι 100% εδώ. Ο Γιάννης είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και εγώ επαναλαμβάνω δεν ξεχνάω το τι έχει κάνει την περσινή χρονιά. Πέρασε μια περίοδο που ήταν περισσότερο, θα το έλεγα, ψυχολογικά εκτός της ομάδας, όσο και αν δεν το παραδέχεται αυτός. Επαναλαμβάνω, ένας καλός παίκτης, δεν ξεχνάω το τι έχει κάνει, το πόσο έχει βοηθήσει την ομάδα και αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είναι έτοιμος σιγά σιγά να βοηθήσει την ομάδα όπως τη βοήθησε και πέρσι. Κάτι περαιτέρω για τις απαιτήσεις που αναφέρατε, γιατί και αυτό που αναφέρατε όμως συνδυάζεται έτσι τις απαιτήσεις. Γιατί ο Ηρακλής ανέβηκε στο Super League μετά από 4 χρόνια, δεν έβαλε παίκτες να την πάει και την πλήρη του αλλά προβληματίστηκε μόνο και μόνο για αυτό το κομμάτι. Δεν μίλησα για τον κόσμο της ομάδας. Ο κόσμος της ομάδας μπορεί να κάνει την κριτική του, ο κόσμος μπορεί να μας πει ό,τι θέλει. Αγαπάει την ομάδα και αν θυμάστε είπα στην αρχή ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κόσμος έρχεται στο γήπεδο γιατί αγαπάει την ομάδα. Πληρώνει το εισιτήριό του σε μια δύσκολη περίοδο και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να παίζουμε, να κερδίζουμε. Και θα το πω ακόμη μια φορά γιατί είμαστε ο Ηρακλής. Ναι, το πρωτάθλημα, ναι, επειδή είναι τώρα, αν θυμάστε και πέρσι, έλεγα κάθε πράγμα στον καιρό του όταν θα έρθει το κύπελο, αλλά το κύπελο έχουμε ζεσταθεί από την περσινή χρονιά. Είναι ένα στόχος που θα τον κυνηγήσουμε.
Έχουμε ομάδες, μια ομάδα της Super League η οποία δεν έχει αλλάξει και αυτή τον κορμό της πολύ. Είναι καλή ομάδα με καλό προπονητή που είναι εκεί, αν δεν κάνω λάθος, δεύτερη χρονιά ή τρίτη, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και δύο ομάδες της Football League που είναι δυνατές. Ιδίως η μία έχει και δύσκολο γήπεδο. Δεν ξέρω το Μαχαμαϊκό, αν παίζουμε εκεί ή εδώ, δεν το έχω δει ακριβώς. Αλλά είναι ένα πολύ δύσκολο γήπεδο και ξέρετε, όταν πλέον οι ομάδες της Football League παίζουν με τον Ηρακλή, θα δίνουν κάτι παραπάνω και εμείς θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Είναι ένας στόχος που πρέπει από την αρχή να είμαστε μέσα σε αυτόν.